Απαγορευμένη γνώση. Ο πέμπτος θάλαμος της καρδιάς. Ως έξοδος κινδύνου από το Μάτριξ. Κείμενο του Φρανκ Σβέντε για την Πράβδα TV. Από την άποψη της παραδοσιακής ιατρικής, η καρδιά δεν είναι τίποτα άλλο από μια αντλία αίματος. Αντλεί οξυγονωμένο αίμα μέσω του σώματός μας για να τροφοδοτήσει όλα τα όργανα με το οξυγόνο που χρειάζονται. Στην πραγματικότητα η καρδιά είναι πολύ περισσότερα από μια απλή αντλία. Πριν από 100 χρόνια, ο γιατρός Dr. Osman Zahr Andast Hanis έκανε μια σημαντική ανακάλυψη χρησιμοποιώντας μια μικροσκοπική κάμερα. Βρήκε το πιο ιερό μέρος στον άνθρωπο, τον πέμπτο θάλαμο της καρδιάς. Ο Χάνης ανακάλυψε ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα 5 κοιλότητες της καρδιάς, που βρίσκονται ακριβώς στο πίσω μέρος της καρδιάς μας, και όχι 4, όπως πιστεύετε συνήθως. Είναι το πιο μυστηριώδες σημείο του σώματός μας σήμερα. Η πέμπτη κοιλία, μυστικός πέμπτος καρδιακός θάλαμος, βρίσκεται στο βάθος της καρδιάς μας. Είναι μικροσκοπική, με διάμετρο λίγο λιγότερο από 4 χιλιοστά και περιβάλλεται από το φλεβόκομπο, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην περιοχή της άνω κύλης φλέβας στο στόμιο του αριστερού κόλπου. Ο φλεβοκομβικός κόμβος είναι γεννήτρια ρολογιού και είναι υπεύθυνος για τη γραμμή διέγερσης της καρδιάς. Σε χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, ο φλεβόκομβος ως επιτοπλίστων παρακάμπτεται, επειδή ο ασθενής πεθαίνει αν τον αγγίξουν απευθείας. Υπάρχει κάποια γνώση στους ιατρικούς κύκλους για το πραγματικό υπόβαθρο αυτού του σημείου, το οποίο παραμένει ακόμα μυστήριο. Βρίσκουμε το Θεό στην καρδιά μας. Πριν από 100 χρόνια, ο Δόκτωρ Χάνης φωτογράφησε τον πέμπτο θάλαμο της καρδιάς με μια μικροσκοπική κάμερα και τον μεγέθυνε 1.000.000 φορές. Σε αυτόν τον μικρό απροσδιόριστο χώρο στην καρδιά μας, ο Χάνης ανακάλυψε το γεωμετρικό σχήμα του δωδεκάεδρου. Σε αυτή την ιερή γεωμετρική μορφή, που αποτελείται από 12 ίσα πεντάγωνα, εμφανίστηκε μια ανθρώπινη, ανδρόγινη μορφή. Είτε πρόκειτο για ένα παιδί είτε για έναν ηλικιωμένο άντρα, πάντα φαινόταν η ίδια νεανική αγέραστη φιγούρα που δεν άγγιζε τα τυχώματα του δωδεκάεδρου. Αυτή η εικόνα στην καρδιά μας είναι το σχέδιο της θεϊκής μήτρας, που έχει επανειλημμένα προταθεί από πολλούς. Ο Δόκτωρ Χάνης περιέγραψε αυτή την εικόνα ως το θείο άτομο. Αν η θεία παρουσία, η αρχική ομορφιά και η τελειότητα του ανθρώπου, εδώ είναι βρίσκονται στο σπίτι τους. Η Τζιν Ρόλαντ γράφει στο βιβλίο της The Dot και Sendron and το δωδεκάεδρο και ο πέμπτος θάλαμος της καρδιάς. Γράφει ότι αυτή είναι μια τονισμένη γραμμή προς το Θείο σε όλα. Αυτό ενισχύει τις λεπτές μας ικανότητες και μας επαναφέρει στην πνευματική θεϊκή μας φύση και μπορεί να μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε τη δύναμη του Χριστού. Παρεπιπτόντως, το δωδεκάεδρο είναι το πιο ιερό από τα πλατωνικά στερεά και δεν επιτρεπόταν ποτέ να αναφέρεται στις αρχαίες μυστηριακές σχολές, επειδή έχει εξαιρετικές δυνάμεις που μας συνδέουν με τη δημιουργική δύναμη. Το πιο ιερό πέμπτο θάλαμο της καρδιάς μας, το θεϊκό άτομο μέσα μας, καθώς και με το ενεργειακό πεδίο, το πλέγμα του Χριστού που απλώνεται γύρω από τη γη. Το δωδεκάεδρο είναι η ευθεία γραμμή προς το Θείο, σε όλα. Ενισχύει τις λεπτές μας ικανότητες και μας οδηγεί πίσω στην πνευματική θεϊκή μας φύση. Μπορεί να μας βοηθήσει να απελευθερώσουμε την αληθινή μας δύναμη. Τη δύναμη του Χριστού να απελευθερώσουμε θεραπευτική ενέργεια και να φέρουμε μεγάλη ευλογία. Ο Χάνης μίλησε σε αυτό το πλαίσιο για το θεϊκό άτομο, για τη Θεία Παρουσία που κατοικεί σε όλους μας, για την αρχική ομορφιά και τελειότητα του ανθρώπου.
Αυτό σημαίνει ότι θα βρούμε πρόσβαση στη Θεία Δημιουργικότητα μόνο μέσω της καρδιάς μας και πουθενά άλλου. Ένα ζεστό μέρος βαθιά στις καρδιές μας. Ωστόσο, υπάρχουν επιστήμονες που περιγράφουν αυτό το μικρό θάλαμο με μια ελαφρώς διαφορετική λέξη, μιλώντας για ένα καυτό σημείο, hot spot. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάνει πραγματικά ζέστη σε αυτή την περιοχή. Επειδή σε αυτή την περιοχή μπορείτε εύκολα να μετρήσετε έως και 100 βαθμούς. Πώς είναι όμως αυτό δυνατό όταν η μέση θερμοκρασία του σώματος είναι 37 βαθμοί? Μήπως νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις? Για παράδειγμα, όταν κυριολεκτικά πήραμε φωτιά, εκνευριστήκαμε δηλαδή με κάτι, όταν ερωτευόμαστε ή κοκκινίζουμε σε μια άβολη κατάσταση. Και θα μπορούσε το γεγονός ότι η υπερβολική ζέστη να μην βλάπτει εμάς ή το σώμα μας να είναι απόδειξη ότι αυτό το μέρος μπορεί να μην είναι καθόλου γήινης προέλευσης. Θα μπορούσε κανείς σχεδόν να μαντέψει και να υποθέσει ότι η αιώνια φωτιά του θείου πάθους καίει σε αυτό το δωμάτιο. Ότι αυτός είναι ο τόπος και το κέντρο της αγάπης μας, αν και δεν το υποπτευόμαστε, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ο αυστριακός δημοσιογράφος και εσωτεριστής Ρούντολφ Στάινερ γνώριζε επίσης γι' αυτό το μυστηριώδες μέρος μέσα μας και κάποτε έγραψε. Στην εποχή μας υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στην καρδιά, οι οποίες σταδιακά εξελίσσονται στον πέμπτο θάλαμο. Μέσα από αυτόν τον πέμπτο θάλαμο η ανθρωπότητα θα λάβει ένα νέο όργανο που θα μας επιτρέψει να κατευθύνουμε τις δυνάμεις της ζωής διαφορετικά από ό,τι κάνουμε τώρα. Η οργάνωση του εγώ μας είναι ενεργή στο αίμα και στην πραγματικότητα αυτό θέτει το αίμα σε κίνηση. Και μετά από αυτή την κίνηση η καρδιά αρχίζει να χτυπά. Στα λεγόμενα εξειδικευμένα βιβλία θα βρίσκεις πάντα λάθος στοιχεία. Υποστηρίζουν ότι η καρδιά είναι ένα είδος αντλίας και ότι η αντλία της καρδιάς διανέμει το αίμα σε όλο το σώμα. Αλλά στην πραγματικότητα η οργάνωση του εγώ μας κινεί το αίμα σε όλο το σώμα. Αν κάποιος ισχυριστεί ότι η καρδιά κινεί το αίμα, τότε πρέπει επίσης να ισχυριστεί ότι αν έχει για παράδειγμα ένα στρόβιλο, τότε είναι ο στρόβιλος που θέτει το νερό σε κίνηση, αν και όλοι γνωρίζουν ότι είναι το νερό που θέτει το στρόβιλο σε κίνηση. Ο άνθρωπος έχει τα ίδια σημεία αντίσταση στην καρδιά του. Το αίμα ανεβαίνει εναντίον τους και θέτει την καρδιά σε κίνηση. Έτσι η οργάνωση του εγώ λειτουργεί άμεσα με την κυκλοφορία του αίματος. Ο Στάινερ είδε τη λειτουργία της καρδιάς μόνο ως υποστήριξη για μια περίπλοκη διαδικασία. Ανέφερε τη ροή του αίματος στα αγγεία πριν από την ανάπτυξη της καρδιάς στο έμβριο. Σύμφωνα με τον Στάινερ, η ροή του αίματος είναι μια σπήρα ρευμάτων που οδηγείται από τη δική της βιολογική όθηση στους ίδιους σωλήνες που αργότερα σχηματίζουν την καρδιά. Επομένως ήταν ξεκάθαρο στον Ρούντολφ Στάινερ από την αρχή ότι η θεωρία της αντλίας απλώς δεν είχε μελετηθεί μέχρι το τέλος, ότι ήταν τόσο παιδική όσο και απλή. Ο Στάινερ αναρωτήθηκε πως ένα όργανο που ζυγίζει μόνο 300 γραμμάρια μπορεί να αντλεί 8.000 λίτρα αίματος τη μέρα χωρίς να χωλαίνει. Αλλά τι είναι τότε η καρδιά μας? Είναι πραγματικά το δοχείο, η έδρα της αληθινής μας συνείδησης, όπως πολλοί άνθρωποι θέλουν να λένε ξανά και ξανά? Εξάλλου δεν λέμε τίποτα χωρίς λόγο. Άκου την καρδιά σου λέμε. Άρα διακρίνουμε ανάμεσα στην καρδιά και το μυαλό. Ή σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλύτερα να πούμε μεταξύ παραδείσου και κόλασης. Αν σε αυτό το σημείο υποθέσουμε στην πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα άτομο Θεού που αναπαύεται στην καρδιά μας, που μας δείχνει το σωστό μονοπάτι σε όλες τις καταστάσεις, τότε ποια είναι η λειτουργία του μυαλού μας? Μήπως κοιμάται μέσα του ο διάβολος, ο οποίος με τις αδιάκοπες προσπάθειές του προσπαθεί να μας απομακρύνει,
να μας εκτρέψει από την πραγματική πορεία της ζωής μας που μας αποσπά από αυτή τη Θεία Παρουσία μέσα μας. Μαθαίνουμε να κατανοούμε το Μάτριξ μέσα από τον πέμπτο θάλαμο της καρδιάς. Μήπως το μυαλό είναι ένας πειρασμός που ακόμα δεν καταλαβαίνουμε? Αν ο πέμπτος θάλαμος είναι στην πραγματικότητα μια συνεχής ροή εθερικών δυνάμεων που ενώνουν τις ανώτερες δυνάμεις της εθερικής και της ανθρώπινης φύσης, τότε εμείς ή μάλλον η ψυχή μας, ο αληθινός θεϊκός μας εαυτός, τροφοδοτούμαστε σχεδόν συνεχώς με όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, αλλά με τις οποίες δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, να συμβαδίσουμε, γιατί ο εξωτερικά ελεγχόμενος νους μας, ο διάβολος, παίρνει αντίμετρα και δεν είμαστε σε θέση να τα αποτρέψουμε. Αν υποθέσουμε ότι ο διάβολος είναι μόνο μια μεταφορά, δηλαδή ένας προσδιορισμός ή προσωποποίηση του κακού, τότε αναπόφευκτα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο κακός. Είναι σκοτεινοί κακόβουλοι εξωγήινοι που κατακεραυνώνουν, σφυροκοπούν το μυαλό μας με την ευφυή προηγμένη τεχνολογία για χιλιάδες ή ίσως εκατομμύρια χρόνια, χειραγωγώντας την με εντελώς έξυπνους και ύπουλους τρόπους? Είναι δυνατόν ο πέμπτος θάλαμος της καρδιάς να είναι η έξοδος από αυτή τη φυλακή του Μάτριξ? Ο Κάνης έγραψε τα εξής για το θάλαμο. Η πέμπτη κοιλία βρίσκεται στο σώμα πίσω από το στέρνο και ταυτόχρονα σχηματίζει το μάτι του τορικού πεδίου γύρω από την καρδιά μας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κουβαλάμε μέσα μας ένα ισχυρό, ενεργειακό πεδίο που μπορεί επίσης να διαλύσει τις σκέψεις. Ειδικά οι αρνητικές σκέψεις που μας κρατούν εγκλωβισμένους στη νοητική μήτρα, στο νοητικό μάτριξ. Αν ξεφύγουμε από αυτή τη μήτρα, στο τέλος θα υπάρχει μόνο μια καθολική σύνδεση με τη Θεία Παρουσία και το σύμπαν, χωρίς να βαραίνουν τα μέρη του εγώ. Το μόνο που χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο πέμπτο θάλαμο της καρδιάς είναι μια αναβάθμιση της συνείδησης. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει, πώς θα νιώθουμε αργότερα? Γιατί εκείνη τη στιγμή θα χάσουμε κάθε σχέση με την πραγματικότητα που έχουμε συνηθίσει, με τη συνηθισμένη πραγματικότητά μας. Είναι πιθανό ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε ήδη όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις μέσω της εισρωής υψηλών ενεργειών από το σύμπαν. Αν εξετάσουμε την τρέχουσα συχνότητα Σούμαν, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο πέμπτο θάλαμο της καρδιάς συμβαίνει το απίστευτο. Μέσα στη διάμετρο των 4 χιλιοστών, τα τέσσερα στοιχεία ενώνονται με το πέμπτο κοσμικό στοιχείο, τον Εθέρα. Αυτό το στοιχείο λέγεται ότι επιτρέπει τη διάδοση του φωτός. Ο Σοκράτης αποκαλούσε επίσης τον Εθέρα πεμπτουσία, πέμπτη ουσία. Το ουσιαστικό, πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, το βρίσκουμε στην καρδιά. Ο μικρός πρίγκιπας μας μίλησε σε όλους από τη σοφία της καρδιάς του. Μόνο με την καρδιά μπορεί κανείς να δει καθαρά. Το ουσιαστικό είναι αόρατο στα μάτια μας. Προσανατολισμός και γεωμετρία της καρδιάς. Η καρδιά βρίσκεται στη χρυσή τομή στο στήθος. Τα 2/3 της καρδιάς βρίσκονται στο αριστερό και το 1/3 στο δεξί στήθος. Ο πέμπτος θάλαμος της καρδιάς βρίσκεται ακριβώς στη μέση, κοντά στη σπονδυλική στήλη και αντιστοιχεί στο τσάκρα της καρδιάς στην κεντρική του θέση. Είναι επίσης στη μέση των 7 τσάκρα. Υπάρχουν άλλα 3 τσάκρα πάνω και κάτω από το τσάκρα της καρδιάς. Οι ενέργειες των άλλων τσάκρα ρέουν μέσα από το τσάκρα της καρδιάς και ταυτόχρονα όλες τις πληροφορίες της συνείδησής τους. Στο τσάκρα της καρδιάς συνδέονται και ενεργοποιούνται. Η κίνηση του σώματός μας, όλα τα όργανα εκτός από τα νεφρά και όλα τα αισθητήρια όργανα είναι σχεδιασμένα προς τα εμπρός. Αυτό εστιάζει την εστίασή μας σε αυτό που θα μας φέρει μπροστά. Τα πάντα στο πίσω μέρος του σώματός μας σχετίζονται με το παρελθόν μας. Η πέμπτη κοιλία βρίσκεται στο πίσω τείχομα της καρδιάς. Υπάρχει από την αρχή της ζωής μας και πηγαίνει πίσω στην αρχή όλης της ζωής. Αυτή η σύνδεση μας τρέφει και μας κρατά σε θέση για όλα όσα μας φέρνουν μπροστά στη ζωή καθημερινά. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τύπος υποστήριξης.
Αντιπροσωπεύει πράγματι ο διάβολος αρνητικές εξωγήινες δυνάμεις? Αυτό που βιώνουμε στη λίγουσα παλιά ζωή μας με το σύστημα που αργοπεθαίνει είναι στην πραγματικότητα ένας συνεχής αγώνας μεταξύ του θείου μέσα μας και των αρνητικών εξωγήινων δυνάμεων και των μπράβων τις μαριονέτες τους στην πολιτική και την οικονομία της γης. Έτσι μια συνεχής μάχη μεταξύ της υγιούς καρδιακής συνείδησης και του νου, με την καρδιά μας να προσπαθεί συνεχώς να μας οθήσει προς τα εμπρός το μονοπάτι της ζωής μας, ενώ οι κακές δυνάμεις στέκονται σε θέση στην άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ελέγχου του νου για να αποτρέψουν την αφύπνιση, καταστέλλοντας, καταπιέζοντας το μαγικό πέμπτο θάλαμο στην καρδιά μας. Σε αυτή την περίπτωση, η επίθεση προέρχεται από το μυαλό μας, γίνεται μέσω του μυαλού μας. Αυτό σημαίνει ότι η πέμπτη κοιλία, πέμπτος θάλαμος της καρδιάς, αποτελεί θανάσιμη απειλή για τις κακές δυνάμεις. Γι' αυτό και προσπαθούν να την καλύψουν με το περίφημο μανδύα της σιωπής μέχρι σήμερα. Κανένας δεν πρέπει ποτέ να ξέρει ότι η αληθινή συνείδηση είναι η καρδιά μας και όχι το μυαλό μας, γιατί σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε χειραγώγηση από το εξωτερικό θα ήταν ανεπιτυχής. Ακόμα και αν δεν είναι ακόμα τόσο ξεκάθαρα ορατό απ' έξω, όλα μοιάζουν σαν να είναι τώρα η ώρα να συνειδητοποιήσουμε την αληθινή συνείδηση, παρόλη την εκοφαντική προπαγάνδα που ξεχύνεται στα αυτιά μας από τα μωμωέ και τους κακούς πολιτικούς. Αλλά αυτή είναι μόνο η τελευταία πνοή ενός παλιού μάτριξ που πρόκειται να καταρρεύσει με πολύ σκόνη και φασαρία. Το χάος που εξαπέλυσε το σκοτάδι το 2020 για να εγκαθιδρύσει τη νέα παγκόσμια τάξη του έχει γίνει η δική του παγίδα, γιατί πλέον είναι εκτός ελέγχου. Το ερώτημα που τίθεται στο τέλος αυτού του άρθρου είναι: τι πραγματικά γνωρίζει η ιατρική για τον μυστηριώδη πέμπτο θάλαμο της καρδιάς? Στην ανατομική βιβλιογραφία περιγράφεται ως ο πέμπτος ερμητικός αεροστεγής θάλαμος, δηλαδή σαν ένα κενό που σχεδόν κάθε χειρουργός πρέπει να αποφεύγει όταν κάνει εγχείρηση καρδιάς. Πηγή αυτής της πληροφορίας είναι η έρευνα του Δόκτωρα Οσμάν Ζαρ Αντάστ Χάνης. Ο Χάνης, ο οποίος γεννήθηκε στο Ιράν το 1844 με καρδιακό ελάττωμα, έκανε γνωστή την ανακάλυψή του στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Ο ίδιος ο Χάνης ονόμασε αυτό το θάλαμο έδρα της θεότητας, από όπου περνά μέσα από το τσάκρα του στέματος στην ιερή πολυδιάστατη ψυχή που είναι συνεχώς συνδεδεμένη με την αρχική, με την πρωταρχική πηγή. Σύμφωνα με τον Χάνης, οι άνθρωποι αισθάνονται μια έντονη αίσθηση αυτού του τόπου όταν βιώνουν βαθιά και κυρίως ειλικρινή αγάπη για ένα άλλο άτομο ιών. Σύμφωνα με τον Χάνης, αυτό το σημείο του σώματος επεκτείνεται στη συνέχεια και εμφανίζεται ένα πολύ ζεστό και άνετο συνέστημα σωματικά, το οποίο επεκτείνεται ακόμα περισσότερο και επεκτείνει το κέντρο της καρδιάς. Η αγάπη και το φως είναι ένα θανατηφόρο φάρμακο για τους σκοτεινούς. Έτσι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να κρατήσουν τον πόλεμο, την καταστροφή και το χάος στη γη για χιλιάδες χρόνια. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, οι γιατροί στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλυψαν ένα σημείο σχεδόν ακριβούς μεγέθους στην επάνω αριστερή πλευρά της καρδιάς, που ήταν στην πραγματικότητα πολύ πιο ζεστό από την υπόλοιπη καρδιά. Είναι αυτός ο πέμπτος θάλαμος που περιγράφεται από τον Χάνης, εκείνο το μυστηριώδες μέρος όπου η σπίθα του Θεού μας χτυπάει και κάνει κυριολεκτικά τις καρδιές μας να λάμπουν? Πράγματι θα μπορούσε να είναι το θείο φως του Δημιουργού, που τυλίγει και διαπερνά τον καθένα μας μαγικά. Πέμπτος θάλαμος της καρδιάς, αστρική πύλη σε νέες διαστάσεις. Πώς όμως έχουμε πρόσβαση σε αυτό το μέρος? Φτάνουμε σε αυτό το μέρος όταν αφήνουμε το μυαλό και το εγώ. Το αργότερο από αυτή τη στιγμή βουτάμε στο πιο ιερό μέρος του εαυτού μας. Εδώ βρίσκουμε την εικόνα του Δημιουργού που μας κάνει αυτό που είμαστε. Σε αυτή την περίπτωση, ο πέμπτος θάλαμος της καρδιάς μπορεί επίσης να περιγραφεί ως διεπαφή αστρική πύλη προς νέες διαστάσεις. Μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε μόνο ένα μικρό μέρος της συνείδησής μας μέσω της σκέψης μας. Επομένως, αναγνωρίζουμε το πραγματικό μας μεγαλείο και τη δημιουργική μας δύναμη σε αυτό το μέρος.
η απέραντη αγάπη που μας γεμίζει μόλις μπαίνουμε σε αυτό το δωμάτιο. Ξεσκίζοντας ό,τι μέχρι τώρα μας εμπόδιζε και μας τύφλωνε, καταστρέφει τις ψευδαισθήσεις, τις ιδέες και τις εικόνες του ανθρώπινου μυαλού. Σε αυτό το σημείο, η αληθινή συμπόνια εισχωρεί στις καρδιές και στο μυαλό μας, ώστε να μπορεί να υπάρξει ανεβόρονη αποδοχή, απαλλαγμένη από κάθε κρίση και ό,τι υπάρχει. Οι ιδέες για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον διαλύονται αμέσως. Με μια σύνδεση με τον αληθινό μας εαυτό, είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με τη θεϊκή πηγή. Και το αργότερο από αυτή τη στιγμή μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το πραγματικό μας καθήκον στη γη είναι να βρούμε τον εαυτό μας. Αρκεί να κάνουμε στη μεγάλη στιγμή το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.